Από την καινούργια χρονιά δημιουργούμε ένα πρόγραμμα ΛΑΕΚ, το οποίο περίπου 100 εργαζόμενοι θα πάρουν από 200 ευρώ έκαστος στο πρόγραμμα αυτό ΛΑΕΚ. Δημιουργούμε το Γενάρη σεμινάρια τμήμα security. Έχουμε ήδη 30 συμμετοχές. Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός θα κατατεθεί και θα περάσει. Επειδή απαντώ στο θέμα το τι κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα, τι κάνουν τα επιμελητήρια. Λοιπόν, βάουτσερ τρέχουμε του 2021, 190 συμμετοχές μέχρι στιγμής, 2.520 ευρώ το κάθε άτομο. Άνεργοι, οι οποίοι όμως θα πάρουν μια πιστοποίηση, ηλεκτροσυγκολητές, μηχανικοί, έχουμε διάφορες ειδικότητες. Λοιπόν, είναι θέματα λοιπόν που είναι πράγματα τα οποία απαντούν στο τι κάνουν τα επιμελητήρια, δεν γίνεται τίποτα. Και εγώ εδώ λοιπόν θέλω να κάνω μια ερώτηση. Διαφωνεί η αντιπολίτευση σε όλα αυτά? Διαφωνεί στο βάουτσερ? Διαφωνεί στο open mall? Διαφωνεί στα ευρωπαϊκά προγράμματα? Εάν διαφωνούν, να βγουν και να το πούν, αλλά να έχουν και μία λύση. Διότι δεν μπορεί να κλείσει το επιμελητήριο, ούτε μπορεί το επιμελητήριο αυτά τα πράγματα να τα πάει πίσω. Και αν διαφωνούν, σε τι διαφωνούν? Η αντιπολίτευση, τα οποία δεν έχει σχέση με τον προϋπολογισμό. Πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στον προϋπολογισμό. Θέλω να εξηγήσω ότι η Διοικητική Επιτροπή και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου δεν βγήκανε στα ζάρια, παιδιά, ούτε στα μαύρα κόκκινα. Βγήκανε με εκλογές. Βγήκανε με ένα νόμο, το 4497, και πάνω σε αυτό το νόμο εκλέχθηκε ο Πρόεδρος με ψήφους 11. Δεύτερος ο κύριος Ζουζιώτης με 5 και τρίτος ο κύριος Μουρίκης με 5. Δεν έγινε λοιπόν ούτε στα ζάρια, ούτε μαύρο-άσπρο παίξαμε. Γίναν εκλογές. Άρα λοιπόν η Διοικητική Επιτροπή και ο Πρόεδρος είναι νόμιμοι όπως λέει ο νόμος. Θέλω να σας πω εδώ ένα παράδειγμα. Του 2020 το Επιμελητήριο Κορυθίας έφερε ένα πρόγραμμα 10 εκατομμύριων ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας να το εκτελέσει μαζί με όλα τα επιμελητήρια της Πελοποννήσου. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα έδινε τη δυνατότητα σε απόφοιτους τεχνικών λυκείων να πάρουν μια πιστοποίηση, να δουλέψουν στις επιχειρήσεις για 7 μήνες, να πάρουν 700 ευρώ και να καταρτιστούν. Ο κύριος Μουρίκης λοιπόν με τον κύριο Λουζιώτη αυτό το πρόγραμμα δεν το ψήφισαν. Με αποτέλεσμα αυτά τα χρήματα να φύγουν. Θέλετε να φεύγουν τέτοια χρήματα? Έχουμε την πολυτέλεια σήμερα αυτά τα χρήματα να φύγουν? Έφυγαν λοιπόν αυτά τα χρήματα. Η δικαιολογία τους λοιπόν ήταν ότι αυτό το πρόγραμμα και αυτή η μορφή εταιρείας που θα δημιουργούσαν όλα τα επιμελητήρια έρχεται απέναντι στο επιμελητήριο και την αναπτυξιακή του επιμελητήριου Κορυθίας. Να δεχτώ λοιπόν αυτή την αφέλεια? Να τη δεχτώ. Πάμε λοιπόν παρακάτω. 5 μήνες μετά τα επιμελητήρια όλα μαζί κατάθεσαν μία πρόταση για ένα πρόγραμμα της περιφέρειας. Εγώ πίστευα λοιπόν ότι ο κύριος Μουρίκης, ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος της Πελοποννήσου ΑΕ, θα στήριζε αυτό το πρόγραμμα. Όχι μόνο δεν το στήριξε, όπως έλεγε ότι δεν πάει απέναντι στο επιμελητήριο, κατάθεσε δικιά του πρόταση απέναντι στα επιμελητήρια. Πρώτο. Δεύτερη. Κατάθεσε και δεύτερη πρόταση όταν το Επιμελητήριο Κορυθίας κατάθεσε άλλη πρόταση μόνο του για ένα πρόγραμμα 900.000 ευρώ. Ο κύριος Μουρίκης πήγε ανταγωνιστικά και κατέθεσε άλλη πρόταση απέναντι στο Επιμελητήριο Κορυθίας. Αυτό λοιπόν απαντάει σε αυτά που έλεγε ότι δεν πάμε απέναντι στο Επιμελητήριο Κορυθίας. Μα εδώ έχει καταθέσει δύο προτάσεις απέναντι στο Επιμελητήριο Κορυθίας. Μία στο Επιμελητήριο Κορυθίας και μία σε όλα τα επιμελητήρια. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνουν όλα αυτά.